Ούτε μια βροχή δεν τους σώζει, τους μνημονιακούς. Χαίρομαι που σας βλέπω, θα ήταν πιο ωραία στην πλατεία. Ναι. Δεν πειράζει. Σε ένα μήνα εδώ θα είμαστε. Δεν ξανά έχουμε εκλογές. Είναι μαραθώνιες. Έτσι κι αλλιώς για μας, για την αριστερά, οι εκλογές είναι μια πρόφαση. Είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Στόχος μας είναι, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, που μας βλέπω εδώ ενωτικά, με τοπικά, όλοι μαζί, εμείς που ξεκινήσαμε το ΜΕΡΑ25, σύντροφοι της Λαϊκής Ενότητας, ανέταρτοι της αριστεράς, ανέταρτοι των κινημάτων που τελικά όλοι εντασσόμαστε σε αυτό το κοινό αγώνα. Είναι μεγάλη χαρά μετά το 2015 που οι δρόμοι μας έχουν επανασυγκρίνει και που φαίνεται από μόνοι τους. Αποσυντονίζονται με την παρουσία μας στον εκλογικό αγώνα, με το γεγονός ότι δεν τους κάθονταν οι προβλέψεις ότι οι αγωνιστικοί, οι ανυπάκουοι, οι ανυπότακτοι, οι ανιδιοτελείς αριστερά δεν θα υπάρχει ξανά στο Κοινοβούλιο. Όχι μόνο θα υπάρχει στο Κοινοβούλιο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εκλογική διαδικασία, μία εκλογή, δύο εκλογές, τρεις εκλογές, 300 εκλογές δεν μας ενδιαφέρει, για να χτίσουμε τη μεγάλη αριστερά, τη μεγάλη ανιδιοτελή, μη συμβιβασμένη αριστερά που έχει ανάγκη αυτός ο λαός και που πραγματικά είναι ο εφιάλτης των εξουσιαστών της ολιγαρχίας. Είναι σημαντικές μέρες αυτές. Γιατί εμείς είμαστε όλοι οι ιτημένοι του δημοψηφίσματος. Οι νικημένοι, ανίκητοι, ιτημένοι. Όταν η δική μας η παράδειξη πήρε εκείνο το μεγαλειώδες όχι της αντίστασης του ελληνικού λαού, το ανέτρεψε, το να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, να ξαναδώσουμε στον κόσμο ανάσες και να το ξανακάνουμε όπως το ξανακάνουμε ως ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, να πιστέψει ότι η πολιτική κοινοβουλευτική διαδικασία μπορεί να ξαναοδηγήσει σε ένα όραμα κυβέρνησης, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, φίλες και φίλοι. Εμείς δεν θα αρκεστούμε σε ένα 3, 4, 5, 6%. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε προοπτική ανατροπής. Και ανατροπή σημαίνει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια του λαού, όχι τα δικά μας. Αυτό είναι το διακύβευμα για μας. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, αλλά θα είναι πάρα πολύ όμορφος ο δρόμος και προσμένω πώς και πώς να το περπατήσουμε όλες μαζί, όλοι μαζί, ξεκινώντας και από την Καλαμάτα σήμερα το βράδυ. Και να ξέρετε ότι μετά τις εκλογές, όταν θα έχουμε αποδείξει ότι εμείς είμαστε εδώ για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα, όταν θα έχουμε αποδείξει ότι αυτή η νύχτα κράτησε πολύ και έρχεται το φως της αντίστασης, θα έρθουν κι άλλοι μαζί μας. Θα έρθουν κι άλλοι που είναι διστακτικοί ακόμα. Σου λέει τώρα αυτοί τι θα κάνουν, εσύ κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Όχι, δεν θα κάνουμε εσύ κυβέρνηση με τον Τσίπρα, εμείς το ξέρουμε αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν το ξέρουν ακόμα. Δεν το πιστεύουν. Σου λέει δεν μπορεί, κάποιο Υπουργείο θα τους δελεάσει. Δεν θα μας δελεάσει Υπουργείο. Εδώ είστε, εδώ είμαι, δεν υπάρχει πιθανότητα να μπούμε σε ένα αλυσβερίσι για υπουργικά αυτοκίνητα, για φόκους και για αυτό το παιχνίδι δίθεν του ρεαλισμού. Ο μόνος ρεαλισμός είναι η αντίσταση έως ότου δημιουργηθεί κυβερνητική προοπτική για την ανυπακοή, για την ανυποταξία, για το κίνημά μας, το οποίο θα πρέπει να δώσει την εξουσία σε αυτούς που δεν την έχουν. Ποιοι, οι πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία. Γιατί αυτό που έχουμε βεβαίως δεν είναι η δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καλό ότι μπορούμε να μιλάμε χωρίς να μας μπουζουριάζουν. Είναι πάρα πολύ καλό ότι μπορούμε να ψηφίζουμε. Είναι πάρα πολύ καλό, έχουν γενιές θυσιαστεί για να έχουμε το δικαίωμα σε αυτή τη διαδικασία της αστικής δημοκρατίας, αλλά δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία σημαίνει να μπορεί η πλειοψηφία να κυβερνάει για πάρτι της. Και όχι να βρίσκεται στην κατάσταση της πλήρους κατοχής και εξάρτησης από ξένα και τόπια ολιγαρχικά συμφέροντα. Σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος αγώνας είναι αγώνας στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη. Έχουμε εδώ και συντρόφους από το Βερολίνο που έχει έρθει σήμερα να μας συμπαρασταθεί. Στο πλαίσιο της προοδευτικής διεθνούς, είτε είναι στη Βραζιλία, είτε είναι στην Ιγυρία, είτε είναι στη Γερμανία την ίδια, είτε είναι στην Αφρική ολόκληρη, εμείς ξέρουμε πώς να δίνουμε τον αγώνα. Παράλληλα, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη ταυτόχρονα. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι αριστερός. Αυτό σημαίνει να είσαι πατριώτης, να είσαι διεθνιστής. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να χαιρετήσω τους διεθνιστές, τους πατριώτες, τις διεθνίστριες, τις πατριώτισσες, που σε αυτό εδώ το χωριό, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιφέρεια θα δώσετε τον αγώνα. Έχω το χαρτάκι μου για να μην κάνω κανένα λάθος. Πετρούλα Δουλάμη. Η Πετρούλα. Αυτή την ξέρω. Η Δώρα Θεοδωραβούλου. Ανέβα μάνα. Συνήθη σύγκοπτη, την πέρα και σπέτρα. Ο Γιώργος Κανέλης. Ο Βασίλης Κιβέλος ή Κιβέλος. Γεια σου Βασίλη. Μαρία Μίτση. Ο Ιάσον Μπάκας είναι μαζί μας ή όχι. Δεν είναι μαζί μας. Ο Ιάσον Μπάκας θα είναι. Και Γιώτα Χρυσοπούλου. Γιώτα Παναγιώτα Χρυσοπούλου. Εδώ, αυτοί είναι οι άνθρωποι μας στη Μεσσηνία. Είναι μια δύσκολη περιοχή η Μεσσηνία. Όποιος θέλει να μάθει από τους νεότερους από εσάς τι σήμαινε το να είσαι αριστερός σε αυτή την περιοχή, ας διαβάσει την Εκρή Μεραρχία, τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο, για να δει γιατί είναι τόσο ακροδεξιά η περιοχή, γιατί οι αριστεροί ξεκληρίστηκαν το 1949 από αυτή την περιοχή, από τη Μεσσηνία, από τη Σπάρτη, γενικότερα από την Πελοπόννησο. Ήρωες οι αριστεροί που έμειναν όρθιοι και ακόμα πιο ήρωες, όταν μετά τη μεγάλη νίκη του λαού την 5η Ιουλίου του 2015 και μετά τη συνθηκολόγηση του δικού μας κόμματος. Είμαστε πάλι εδώ, πάλι στον αγώνα, γιατί έτσι κι αλλιώς κάθε γενιά, πάλι αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους νέους, είσαστε η νέα γενιά, καταδεκασμένοι, όπως και οι προηγούμενες γενιές, να δίνουμε ξανά τον ίδιο αγώνα. Ξανά και ξανά και ξανά τον ίδιο αγώνα. Έτσι μπροστά. Έτσι πηγαίνει μπροστά η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα. Εκλογές. Κάθε εκλογική διαδικασία θέτει ένα μεγάλο ερώτημα ανάλογα με τις εποχές. Άλλο ήταν το 1981, άλλο ήταν το 1991, άλλο ήταν το 2010, 11, 12, γίνανε εκείνες οι 2-3 εκλογές μαζί. Σήμερα, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω την εκτίμησή μου για το ποιο είναι το βασικό ερώτημα. Και δεν μιλάω τώρα για μας. Εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, ξέρουμε ποια είναι η ανάλυση μας. Αλλά για τον κόσμο εκεί έξω. Το μεγάλο ερώτημα, αυτό που θα ρώταγα κάποιον ή κάποιαν που δεν είναι ενταγμένη σε κάποιο κόμμα, που μπορεί και να μην τη σκέφτεται καν να ψηφίσει εμάς και το ψάχνει τι θα ρίξει στην κάλπη. Αυτό που θα τους έλεγα είναι το εξής. Υπάρχουν δύο αφηγήματα για τη χώρα μας. Δύο είναι τα αφηγήματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τα κυρίαρχα αφηγήματα. Το ένα είναι ότι η χώρα αυτή είναι βιώσιμη, η κοινωνία αυτή είναι βιώσιμη, με τα προβλήματά της, με τις δυσκολίες της. Έχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, έτσι το λένε τα κανάλια, και τα μνημονιακά κόμματα. Έχει κάποιες συμφωνίες και δεσμεύσεις στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ, στο παγκόσμιο εξουσιαστικό στερέωμα, αλλά δεν είμαστε πια στα μνημόνια, αυτό δεν λένε. Και εντός αυτού του ευρωπαϊκού και αμερικανοκίνητου, το λένε παγκόσμιο, πλαισίου,
είναι στα χέρια μας, στα χέρια της ελληνικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, των θεσμών του κράτους μας, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η ΑΔΑΕ, είτε είναι τα δικαστήρια, των θεσμών των δικών μας, να συμμαζευτούμε, να ανασκουμποθούμε και να πάμε καλά. Αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημα. Υπάρχει και το δικό μας αφήγημα. Δεν είναι μόνο το δικό μας, είναι και του Αδερσία, είναι και του ΚΚΕ, είναι και ανένταχτον αυτού που ονομάζουν τα κανάλια αντισυστημική. Μια μεγάλη κουβέντα αυτό, αυτός ο χαρακτηρισμός. Το δικό μας αφήγημα είναι ότι αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο μας έχουν εντάξει οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αυτή η χώρα απλά δεν είναι βιώσιμη. Δεν έχει σημασία, ακόμα και όλοι, και όλες, με μία φωνή, χωρίς καμία διαφοροποίηση ή σύγκρουση μεταξύ μας. Όλοι να ενωθούμε για να ανεβάσουμε αυτή τη χώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις μας από το 2010 και μετά, η χώρα αυτή θα ερημοποιηθεί με μαθηματική ακρίβεια. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος, το οποίο βεβαίως είναι το υλικό, το οικοδομικό υλικό από το οποίο έχει χτιστεί η φυλακή χρέους μέσα στην οποία ζει η Ελλάδα. Να σας θυμίσω, γιατί όσο βλέπω και κάποια νέα παιδιά που δεν λόγω να τα θυμούνται αυτά, το 2010, το 2010 η Ελλάδα πτώχευσε γιατί είχαμε ένα εισόδημα 220 και ένα χρέος 300 και πτωχεύσαμε. Και είδαμε τι πάθαμε τόσα χρόνια. 300 χρέος, 220 εισόδημα. Σήμερα 192 αντί 220 εισόδημα, 400 χρέος. Αν είμαστε αποτοχημένοι το 2010, τι είμαστε τώρα? Α, θα σου πούν τα κανάλια. Ο Σταϊκούρας, ο Τσακαλώτος. Το Πασόκ δεν χρειάζεται να το αναφέρω, είναι εκτός ενδιαφέροντος. Αυτό το Πασόκ. Αυτή η συμμορία που λέγεται Πασόκ. Μας λένε, ναι, αλλά το χρέος μας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε οι δόσεις να είναι ανεκτές. Είναι αλήθεια. Το έχουν ρυθμίσει. Φέτος θα πληρώσουμε σχετικά πολύ λιγότερα από ό,τι καλούμασταν εμείς να πληρώσουμε το 2015 στους δανειστές. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτή η ρύθμιση μπορεί σε 5 λεπτά να αλλάξει. Αυτή η ρύθμιση είναι με όρους. Ανά πάσα στιγμή, οι δανειστές, μέχρι το 2060, διαβάστε το μνημόνιο που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Ευθύνη Τσακαλώτο. Το τέταρτο μνημόνιο, που βέβαια το ονόμασαν «Έξοδος από το μνημόνιο». Γιατί όπως ο George Orwell είχε εξηγήσει στην νουβέλα του το 1984, ένα πραγματικά πολυταρχικό καθεστώς αντιστρέφει την έννοια των έξεων. Το χειρότερο τέταρτο πιο μακρύ μνημόνια, το λες με τα μνημόνια. Έξοδος από το μνημόνιο. Και γίνεται αμέσως πολύ ευχάριστο. Έτσι είναι η αρχή της προπαγάνδας του Goebbels. Αντιστρέφεις την αλήθεια, δημιουργείς ένα τεράστιο ψέμα και το παραλαμβάνεις συνέχεια. Αυτό κάνει. Αν δείτε όμως τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας που είναι μέχρι το 2060, το τέταρτο μνημόνιο, θα δείτε ότι είναι ξεκάθαρο. Οι δόσεις παραμένουν σχετικά μικρές, όχι ότι είναι μικρές, σχετικά μικρές, εφόσον τηρούμε τους όρους. Με άλλα λόγια, εάν πας να μειώσεις το ΦΠΑ, που στην Ελλάδα είναι 24%, όταν στην Γερμανία είναι 19%, και όταν εν μέσω πανδημίας η Μέρκελ το πήρε το ΦΠΑ από το 24% και το πήγε από το 19% και το πήγε στο 16%, εγώ είχα ρωτήσει τον Υπουργό Οικονομικών μας τότε, τον Σταϊκούρα, τι δεν το κάνουμε κι εμείς με παιδιά αυτού. Δεν μας αφήνουν. Τι νομίζετε ότι εννοούσε ο ποιητής? Δεν μας αφήνουν. Όρος. Για να έχουμε σχετικά μικρή δόση φέτος, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε, του κεφαλιού μας, δηλαδή να είμαστε μια κυρίαρχη χώρα,
να επιλέξουμε το ΦΠΑ, ο οποίος είναι συμβατός με τη βιωσιμότητα της χώρας. Με άλλα λόγια, το χρέος παραμένει το όπλο με το οποίο οι ξένοι δανειστές, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, ούτω καθεξής, το όπλο με το οποίο οι ξένοι δανειστές δεν μας επιτρέπουν να ασκούμε την πολιτική που θα ήταν συμβατή με τη βιώσιμότητα της Ελλάδας. Αυτό είναι το δημόσιο, το ξέρουμε. Τα χρήματα τους δεν θα πάρουν ποτέ πίσω. Όταν μας δίνανε, θυμάστε, 110 δις το 2010, πρώτο μνημόνιο, 130 δις στο δεύτερο μνημόνιο, 86 δις στο τρίτο μνημόνιο. Στο τέταρτο μνημόνιο μας πήραν, ουσιαστικά μας δώσαν άλλα 110, τον Αύγουστο του 2018, δεν δώσαν χρήμα. Τι κάνουν, ανέστειλαν πληρωμές. Δεν έχει σημασία αν χρωστάς ή σου δώσουν κι άλλα χρήματα για να αποπληρώνεις ή σου αναστείλουν τις πληρωμές, το ίδιο πράγμα είναι. Και αυτό ένα μνημονιακό δάνειο ήταν. Όλα αυτά γίνονται στη βάση αυτού που εμείς στο ΜΕΡΑ25 πάντα ονομάζαμε χρεοδουλοπαρικία. Η οποία, σύμφωνα και με το μανιφέστο μας, όταν ιδρυθήκαμε το 2018, είπαμε η χρεοδουλοπαρικία γιατί είναι πρόβλημα, γιατί οδηγεί στην ερημοποίηση. Ο λόγος που φεύγουν τα παιδιά μας είναι ότι εντάσσονται σε μια φυλακή χρέωση και δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος. Αυτό που συνέβη το 2017-18 με το τέταρτο μνημόνιο ήταν κάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία του διεθνούς καπιταλισμού ως μια απίστευτη πρωτοτυπία. Κοιτάξτε, θυμάστε, το 2010, 2011, 2012, 2013, λίγο πολύ όλοι έκαναν, αν εξαιρέσεις το Σάλα, της Πυρός, και κάποια άλλα κοράκια, που ένα κομμάτι των μνημονιακών δανείων πηγαίναν στις τσέπες τους. Αλλά ακόμα και η αστική τάξη, που είχε περιουσία στην Κηφισιά των Αθηνών, στο Κολωνάκι, ακόμα και εκείνοι, μπορεί να είχαν περιουσία, διαμερίσματα, βίλες, κακό, δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν ρευστό, είχαν πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να νοικιάσουν, δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν. Χάναν σχεδόν όλοι. Το 99% του ελληνικού λαού από το 2010 μέχρι το 2017-18 έχαναν. Από το 2018 και μετά βρήκαν τρόπους ένα 20% του ελληνικού λαού, οι κατέχοντες, οι ολιγάρχες και οι υπαλλήλοι τους. Να το πω απλά. Όλοι αυτοί οι τομείς δραστηριότητας, είτε είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε είναι χρηματιστές, είτε είναι δικηγορικά γραφεία, που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ, σε όλα αυτά τα κομμάτια της μνημονιακής διαδικασίας, αυτό το 20% τα πάει καλύτερα από το 2018 μέχρι σήμερα, από ό,τι τα πήγαινε ποτέ. Γι' αυτό χειροκροτούνε την Τρόικα. Γι' αυτό χειροκροτούνε όποια κυβέρνηση περνάει αυτά τα μνημόνια που ερημοποιούν τη χώρα και διώχνουν το λαό μας, τους νέους μας, στο εξωτερικό. Και πώς κατάφεραν, τι έκαναν, χτίσανε βιομηχανίες και εκμεταλλεύτηκαν τους εργαζόμενους με επενδύσεις, με μηχανήματα, ανοησίες. Ιδιωτικό χρέος. Πηγή απίστευτου πλουτισμού επειδή είναι κόκκινο. Όταν έρχεται ένα ταμείο και σου παίρνει το δάνειό σου, το οποίο δεν μπορείς να το αποπληρώσεις πια λόγω της κρίσης. Είναι ένα δάνειο 100.000, στο παίρνει για 3. Σου βγάζει το σπίτι στο σφυρί ή το μαγαζί για 50. Μην σκεφτείτε, έχει βάλει 3.000 και έχει βγάλει 47. Σε ποια χώρα του κόσμου πάνε τέτοια ποσοστά κέρδους? Στη Silicon Valley, στη Καλιφόρνια δεν υπάρχουν, το ξέρετε. Ποσοστό κέρδους πάνω από 10, 20, 30% θεωρείται ανήθητο. Εδώ, για υπολογίστε το ποσοστό, βάλαν 3, βγάλαν 47. Προφανώς οι χρηματιστές ανά τον κόσμο ακούνε Ελλάδα, Μητσοτάκη, Τσίπρα, και χειροκροτάνε τέτοια ποσοστά εσχροκέρδειας. Δεν τα έχουν πουθενά. Ούτε στην Αφρική, ούτε στο Κονγκό, εκεί που πηγαίνουν και καταδικάζουν το λαό στον εμφύλιο πόλεμο για να του πάρουν το κοβάλτιο, το χαλκό. Όλα αυτά τα rare earths, μέταλλα που τους παίρνουν. Ούτε εκεί δεν έχουν τέτοια ποσοστά κέρδους. Τουλάχιστον εκεί παράγουν και κάτι. Εδώ έρχονται και έχουν ποσοστά κέρδους χωρίς να παράγουν.
από τη φτώχευση, από την πτώχευση των οικοκυριών, από την πτώχευση των μικρομεσαίων. Αυτή η αγορά του Ηρακλή, όπου αγοράζονται και πολλούνται ψηφιακά μάλιστα. Έτσι, σαν ένα χρηματιστήριο που αγοράζεται και πωλείται ο πόνος των νοικοκυριών, ο πόνος των μικρομεσαίων μαγαζιών, βιοτεχνιών. Αυτός ο Ηρακλής, επιμένω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν ξεκίνησε εδώ. Πρώτα κάνανε μια πρόβα generale, και δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιώ και η ιταλική έκφραση, στην Ιταλία. Τον χτίσανε τον Ηρακλή νομικά, με όλο το θεσμικό πλαίσιο, στη Φρανκφούρτη και το εφάρμοσαν στην Ιταλία, σε μικρή κλίμακα. Μικρή κλίμακα. Και αφού ήταν εκεί, συνήθως είναι η Ελλάδα το δυστοπικό εργαστήρι για όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν η Ιταλία. Με πολύ μικρότερο αριθμό κόκκινων δανείων. Απέτυχε το σύστημα εκεί. Αν δεν έχει σημασία, ο στόχος δεν ήταν ποτέ να πετύχει. Στόχος ήταν να φάνε. Και μετά το φέρανε εδώ. Γιατί εδώ έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στον κόσμο. Ξέρετε αυτό. Ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στον κόσμο. Είμαστε πρωταθλητές. Όπως είχαμε τη σκληρότερη λιτότητα στην ανθρώπινη ιστορία του καπιταλισμού, είχαμε τα μεγαλύτερα δάνεια, όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε απόλυτες τιμές. Τα μνημονιακά δάνεια ήταν τα μεγαλύτερα δάνεια που δόθηκαν ποτέ σε κράτος, οποιοδήποτε κράτος. Έτσι έχουμε και το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στην ιστορία. Παγκοσμίως. Σήμερα, χτες, προχτές, πριν 30 χρόνια. Αυτά τα κόκκινα δάνεια, ουσιαστικά, οι τράπεζες τα έχουν διαγράψει. Τους έχουν βάλει πλάτες με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ξέρετε ότι όταν εσείς εδώ δεν υπήρχε πιθανότητα να βρείτε δάνειο για την επιχείρησή σας από τράπεζα, έτσι, τα τελευταία 4 χρόνια. Ξέρετε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει δανείσει στις 4 δικές μας τράπεζες 52 δισεκατομμύρια για να δανείσουν στους μικρομεσαίους. Ούτε ένα ευρώ δεν δάνεισαν. Ξέρετε, τα κάνανε. Τα κρατήσαν στο λογαριασμό που κρατάνε η Εθνική, η Eurobank, η Πειραιός, η Αλφα. Τα κράτησαν αυτοί, αντίθετα με εσάς και εμάς, και εμένα. Εμείς δεν έχουμε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί έχουν. Τους δώσαν τα 52 δις, τα κράτησαν στην Φραγκφούρτη και ξέρετε τι έγινε. Επειδή τους τα δώσανε με επιτόκιο μείον 0,9%, ξέρετε τι σημαίνει μείον 0,9%. Είναι σαν να σε πληρώνουν για να δανείζεσαι. Αυτό σημαίνει αρνητικό επιτόκιο. Ωραία. Τους δώσανε χρήματα και τους βάζανε και 0,9% επιπλέον επειδή τα δανείστηκαν. Όχι επειδή ήταν αποταμίευση. Έτσι. Τα κράτησαν εκεί, πήραν δισεκατομμύρια. Αυτά υποτίθεται ότι τους τα δώσαν τόσο φτηνά. Φτηνά. Με αρνητική τιμή, είναι σαν να σου δίνω μια πατάτα και να σε πληρώνω να την πάρεις. Με στόχο να τη δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη να φάει την πατάτα. Το μικρομεσαίο. Δεν δάνεισαν τίποτα, τα φάγανε οι τραπεζίτες και ταυτόχρονα φτιάξανε και αρπακτικά ταμεία μαζί με πολιτικούς, μαζί με ξένους ολιγάρχες, με έδρα το Delaware, το Jersey και τραπεζικό λογαριασμό στα Cayman Islands. Πέρασαν τα δάνειά σας σε αυτά τα ταμεία, βγάζουν τα σπίτια σας και τα κινητά σας και τα μαγαζιά σας στον πληστηριασμό και τα κέρδη στα Cayman Islands. Να το πω απλά, 70 δισεκατομμυριάκια θα φύγουν από την Ελλάδα και θα πάνε στα Cayman Islands σε αυτούς τους λογαριασμούς όπου δεν θα πληρώσουν και ποτέ κανένα τόπο, κανένα φόρο. Αυτό το σύστημα που το δουλεύουν τόσα χρόνια από τη Φραγκφούρτη, το πήγαν στην Ιταλία, το φέρανε εδώ. Λέγεται Ηρακλής, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Λέγεται Ηρακλής, έτσι. Αν δεν καταγγειλθεί, αυτή η αγορά του Ηρακλή δεν σώζονται ούτε οι πρώτες βασικές κατοικίες, ούτε τα μικρομάγαζα. Όταν λέει ο Τσίπρας ότι θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία και καταθέτει και μάλιστα σχέδιο το οποίο ακούγεται και πολύ περίπλοκο, εμείς όμως ξέρουμε από περίπλοκα σχέδια και το διαβάζουμε. Ξέρετε τι κάνει αυτό το σχέδιο. Σας πω. Θυμάστε το δάνειο των 100.000 που το παίρνουν 3
και το πουλάει 50. Ποια είναι η μεγάλη καινοτομία του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι λέει το δάνειο θα κουρευτεί, λέει, κατά 50% και μετά θα γίνει η διαδικασία. Και να μην είναι σαν να δίνεις ασπιρίνη στο νεκρό. Κακό που δεν κάνει, αλλά δεν βοηθάει. Γιατί το ταμείο περίμενε ποτέ θα πάρει 100.000 αγοράζοντας το δάνειο των 100.000. Όχι, 50 ήθελε να πάρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, του το εξασφαλίζει. Στο πλαίσιο της προστασίας που προσφέρει η ριζοσπαστική αριστερά μέσα σε πολλά εισαγωγικά στον δανειολήπτη. Αυτό το σύστημα Ηρακλής είναι μια μαγική χήνα που γυρνάει χρυσά αυγά για τα ταμεία. Για να θεωρήσεις σήμερα από τα κανάλια της συμφοράς, της ολιγαρχίας, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, για να θεωρήσεις ότι είσαι σοβαρό κόμμα και ότι δεν λες τρελά πράγματα, έχετε ακούσει την ενέργεια μας, πρέπει να υποσχεθείς ότι δεν θα αγγίξεις αυτή τη χήνα που γεννάει τα χρυσά αυγά για την ολιγαρχία. Αν πεις ότι θα την αγγίξεις, όπως λέμε εμείς με το σύστημα Οδυσσέας, που δημιουργεί μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, πάνε τα δάνεια εκεί, δεν γίνεται κανένας πληστηριασμός, μένεις μέσα, καταβάλεις ένα τέλος για να παγώσεις το δάνειό σου, το 1/6 το πολύ των διαθέσιμων εισοδημάτων σου, και αν είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τα εισοδήματά σου, δεν καταβάλεις κανένα τέλος, και μένεις εκεί στο δινιακές. Χωρίς να σε πετάξουν έξω, χωρίς να σου κλείσουν το μαγαζί, είναι μαγαζί. Αυτή είναι η δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Και όταν κάποια στιγμή το πουλήσεις γιατί έχει ανέβει η αγορά, κρατάς το ποσοστό που έχεις ήδη αποπληρώσει όλα αυτά τα χρόνια και ξεσκαρτάρεις. Αυτή είναι η λύση. Είναι άρτια τεχνοκρατικά δοδημένη. Έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου το Δεκέμβριο του 2020 στην Βουλή. Κανένας δεν τόλμησε να ασκήσει κριτική. Στον Οδυσσέα μας, με τον οποίο θα την καταστήσουμε τον Ηρακλή. Τι κάνουν? Δαιμονοποιούν. Αυτός θα κλείσει τις τράπεζες. Αυτός είναι νάρκισος. Τους λες, παιδιά, τι θα κάνουμε με τον Ηρακλή? Ο Βαρουφάκης είναι νάρκισος. Παιδιά, τι θα κάνουμε με τα αρπακτικά ταμεία που θα... Τους έχουμε, το ξέρετε, τους έχουμε και 22 δισεκατομμύρια. 23. Εάν δεν βγάλουν μίνιμουμ 23 δισεκατομμύρια έξω, εγώ σας είπα 70. Τους έχουμε και 23. Θα τους τα δώσουμε από ποια χρήματα? Από αυτά που δεν έχουν. Θα δανειστούμε δηλαδή πάλι τα αρπακτικά για να δώσουμε στα αρπακτικά. Όταν το λέμε αυτό, η απάντηση, ξέρετε ποια είναι, ο Βαρουφάκης ηχογραφούσε τα γύρω του. Δεν είναι αξιόπιστος. Έτσι. Τιμή μας και καμάρι μας. Το μίσος τους, το μίσος της Τρόικας, του Σόιμπλε, του Ντάισλερμπλουμ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Λαγκάρντ, του Ντράγκη, του Μητσοτάκη, αλλά και του Τσίπρα, το αγαπάμε το μίσος τους. Το θέλουμε το μίσος τους. Αν δεν μισούσαν και δεν προσπαθούσαν να αλλάξουν τη συζήτηση, τότε θα είχαμε υπαρξιακό πρόβλημα. Θα είχαμε αγωνία. Πρέπει να προχωρήσουμε αυτή η χήνα με τα χρυσά αυγά να κοινωνικοποιηθεί, να την εθνικοποιήσουμε, να γεννάει χρυσά αυγά για τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν είναι η μόνη μαγική χήνα που πρέπει εμείς να αποσπάσουμε από τους ολιγάρχες. Υπάρχει και το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν ακούγεται πάρα πολύ τεχνοκρατικό. Ακούς, χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, χρηματιστήριο Λονδίνου, χρηματιστήριο παραγόγων, χρηματιστήριο πρώτων υλών στο Σικάγο, commodities. Χρηματιστήριο ενέργειας. Ωραίο θα είναι. Κοιτάξτε. Καλά, σε μια χώρα που τα δύο τρίτα του ελληνικού λαού έχουν καεί από το χρηματιστήριο, θυμάστε, εκείνο που λέγανε σκάνδαλο. Το να μιλάς για χρηματιστήριο και να επιβάλλεις στον ελληνικό λαό να πει ότι είναι καλή ιδέα, θέλει όμως και ένα θράσος. Αλλά το έχουν πετύχει γιατί έχουν τα κανάλια της μαζικής εξαπάτησης. Τι σημαίνει χρηματιστήριο ενέργειας, να σας πω. Είναι κάτι χειρότερο από νεοφιλελευθερισμό. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Ποια ήταν η αρχιέρεια του νεοφιλελευθερισμού, η πρώτη διδάξα. Θυμάστε τη Μάργαρετ Θάτσερ. Τι είχε πει τότε για την ενέργεια? Θα μιλήσω συγκεκριμένα. Που ήταν η νεοφιλελεύθερη άποψη. Λέει, εγώ, και ξέρετε, ακουγόταν
πιστικό τότε. Όχι σε εμάς, στους αριστερούς, αλλά στο ευρύ κοινό. Και γι' αυτό κέρδιζε τη μία εκλογή μετά την άλλη. Έλεγε, γιατί βρε παιδιά, εγώ που είμαι πρωθυπουργός και είμαι πολιτικός, να επιλέγω μέσα από τη δημόσια ΔΕΗ ποια θα είναι η τιμή του ρεύματος. Γιατί εγώ, ξέρω καλύτερα. Δεν θέλω ως πρωθυπουργός να επιλέγω εγώ ή ο διευθυντής που έχω βάλει εγώ στη ΔΕΗ να επιλέγει. Να τι θα κάνω. Πόσο είναι η κιλοβατόρα. Είναι 100 ευρώ, λέμε το, έτσι. Ωραία. Να δείτε τι θα κάνω. Θα ιδιωτικοποιήσουμε το ρεύμα. Θα αφήσουμε πολλούς ιδιώτες να μπουν και να παράγουν ρεύμα. Θα σπάσουμε την υπάρχουσα ΔΕΗ σε κομμάτια. Θα πάρουν τι κομμάτια υπάρχουν και θα έρθουν και άλλοι να χτίσουν νέες μονάδες παραγωγής. Εμείς τα 100 ευρώ που πληρώνουμε τώρα θα βάλουμε ταβάνι. Θα πούμε, 100 είναι σήμερα, η τιμή δεν πρέπει να ξεπεράσει ποτέ τα 100. Άρα ο λαός δεν έχει να χάσει κάτι από την ιδιωτικοποίηση. Αν ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτών ρίξει την τιμή κάτω από τα 100 ευρώ, θα κερδίσουν. Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Το κράτος βάζει ένα πλαφόν και ο ανταγωνισμός της πρόκειται προς τα κάτω. Αυτό είναι ο θατσερισμός. Για να δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, ο φίλος μου, τέος φίλος μου και τέος συνάδελφός μου από το Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Σταθάκης, που ήταν υπουργός τότε, θυμάστε τους πύγνους λόγους που έβγαζε στα κανάλια ότι το χρηματιστήριο ενέργειας θα μας φέρει φτηνότερο ρεύμα. Α, ήταν πολύ πιο δεξί από τη Θάτσερ. Η Θάτσερ έβαλε πλαφόν και είπε ο ανταγωνισμός θα το σπρώξει πιο κάτω. Το αντίτιμο για κάθε κιλοβατόρα. Εδώ βάλανε πλαφόν. Υπάρχει κάποιος κανόνας. Υπάρχει κάποιο όριο στη τιμή του χρηματιστήριου ενέργειας. Όχι. Η αγορά. Το χρηματιστήριο που είναι η αγορά. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για χρηματιστήρια, για χρηματοοικονομικά, για οικονομικά. Ελάχιστο μυαλό να έχεις. Ξέρεις ότι ένα χρηματιστήριο, σαν μια λαϊκή αγορά, για να δουλέψει μια λαϊκή αγορά, θέλει πολλούς πολιτές. Αν πουλάει ένας ντομάτες, έχει μονοπόλιο. Βάζει ό,τι θέλει. Αν έχει 50 που πουλάνε ντομάτες, εντάξει. Ο ένας θα ρίξει την τιμή για να πάρει πελάτες από τον άλλο και η τιμή θα διαμορφωθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στη λαϊκή αγορά. Το ίδιο ισχύει και στο χρηματιστήριο. Πρέπει να έχει όμως χιλιάδες παίκτες ή τουλάχιστον εκατοντάδες παίκτες ένα χρηματιστήριο. Το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας έχει 5. Λάντσης, Βερδενογιάννης, Μυθυλινέως, Περιστέρης. Έτσι. Και τη CBC, ένα hedge fund του Λονδίνου που πήρε τη ΔΕΗ μας. Χρηματιστήριο με 5 δεν είναι χρηματιστήριο, είναι καφενείο. Ούτε καν τις Καλαμάτες, τις Κυπαρισίες. Λιγότερο. Στο καφενείο αυτό βρίσκονται μεταξύ τους οι ορτινάτσες των ολιγαρχών αυτών που ανέφερα και λένε παιδιά τι να τους βάλουμε σήμερα, τι τιμή να τους βάλουμε, χωρίς όριο, χωρίς πλαφόν. Ούτε καν το θατσερικό πλαφόν δεν υπάρχει. Ξέρετε τι δημιουργίζουν. Αυτοί που κρίνουν ότι δεν σας θα σας γονατίσουν τόσο πολύ αύριο, που είτε θα ξεσηκωθείτε εναντίον του να τους πάρετε το κεφάλι, έτσι, είτε δεν μπορείτε να αγοράζετε ρεύμα αύριο. Βάζουν την τιμή εκεί που θεωρούν ότι μπορούν να πετύχουν τη μέγιστη λιγασία των Ελλήνων και των Ελληνίων καταναλωτών. Αυτές είναι οι αρχές του συστήματος. Εμείς τι λέμε, η καταργήση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ένα πλαφόν, το πολύ 5% πάνω από το μέσο κόστος παραγωγής. Τόσο δύσκολο να το φανταστεί άνθρωπος. Με το που το λέμε αυτό, ο Βαρουφάκης ηχογραφούσε τα Eurogroup. Δεν μπορούμε να τον ακούμε, είναι αναξιόπιστος. Θα κλείσει τις τράπεζες. Το ίδιο παραμύθι. Τρώει παιδιά για πρωινό. Σκότωσε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Έδωσε την ιδέα στο Μητσοτάκη για το πρόστιμο των 100 ευρώ. Αυτή είναι η συζήτηση. Αυτή είναι η συζήτηση. Φοράει περίεργα που κάμισε. Τώρα μετά και απαγορεύσει ήταν, α, έτσι. Εντάξει, πώς είναι. Είναι και πιο βαρετός πια. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δεύτερη Χίνα με τα χρυσά αυγά. Θα την εθνικοποιήσουμε. Θα επανασυστήσουμε την ενιαία δημόσια ΔΕΗ με στόχευση την πράσινη ανανεώσιμη ενέργεια, την υπερπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από πλωτές ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο, η οποία πλεονάζει σε ηλεκτρική ενέργεια, θα μετατρέπεται σε πράσινο υδρογόνο, που το οποίο θα είναι το diesel του μέλλοντος. Και έτσι πατρεύεις το σύστημα της ενιαίας ΔΕΗ με το νέο αναπτυξιακό βιομηχανικό πρότυπο που έχει ανάγκη αυτή η χώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για να μπορούμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε το ερώτημα σε τελική ανάλυση αυτός ο τόπος τι παράγει και από πού έρχονται οι αξίες και οι πρόσωποι που θα στηρίξουν το εθνικό σύστημα υγείας, την παιδεία, τη δημόσια, την κοινωνική ασφάλιση, το βασικό εισόδημα, το οποίο το πρεσβεύουμε ως απελευθερωτικό από την εξάρτηση από τον οποιοδήποτε εργοδότη, από την οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία.